Δημοψήφισμα που απαγορεύει την κάλυψη προσώπων σε δημόσιους χώρους στην Ελβετία φαίνεται να έχει διχάσει τη χώρα με το 51,2% των ψηφοφόρων να είναι υπέρ. Αυτοί που συμφωνούν με την απαγόρευση ισχυρίζονται ότι έτσι προστατεύουν τον ελβετικό πολιτισμό. Εκείνοι που είναι κατά θεωρούν την απαγόρευση ισλαμοφοβική και σεξιστική. Έχουμε μια χώρα χωρίς αποκλεισμούς. Έχουμε τα μέσα να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους και να τους ενσωματώσουμε στην κοινωνία μας. Έχουμε επίσης την αστυνομία. Όταν οι άνθρωποι δεν πράττουν σύμφωνα με τους νόμους. Αυτό το είδος ψεύτικων λύσεων σε ψεύτικα προβλήματα, όπου επιλέγονται μερικές αθώες γυναίκες και τους λέμε εμείς τι ρούχα να φορέσουν, ελπίζω να τελειώσει τώρα. Συνολικά, φυσικά, αφορά το κάλυμα προσώπου. Στην κουλτούρα μας δείχνουμε το πρόσωπό μας. Το κάλυμα προσώπου αφαιρεί την προσωπικότητα του ατόμου που καλύπτεται. Αυτό δεν έχει θέση στον πολιτισμό μας. Είναι ενάντια στις βασικές μας αξίες, στο κοινωνικό μας σύστημα. Αν και λίγες γυναίκες στην Ελβετία φορούν ολόκληρο το νικάμπ και πολλές από αυτές που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι συχνά τουρίστριες, το δημοψήφισμα πυροδότησε πολλές συζητήσεις ακολουθώντας παρόμοιες απαγορεύσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελβετία είμαστε τυχεροί που μπορούμε να προτείνουμε νέους νόμους και να τους έχουμε στο Σύνταγμα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει για πράγματα που αξίζουν τον κόπο. Εδώ ψηφίζουμε ένα νόμο που αφορά κυρίως 30 γυναίκες. Αυτή είναι πραγματικά μια προβληματική χρήση αυτού του δημοκρατικού δικαιώματος και με αυτή την έννοια το καταγγέλουμε. Είναι ένα μέσο εξωστρακισμού μιας κοινότητας που είναι εξαιρετικά καλά ενσωματωμένη εδώ στην Ελβετία. Οι μουσουλμάνοι καταδικάζουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και υπόσχονται να το αμφισβητήσουν.